In Griechenland hat die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia die Parlamentswahl klar gewonnen. Die Partei von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis holte rund doppelt so viele Stimmen wie die Syriza-Partei. Χωρίς αμφιβολία, ο πολιτικός σεισμός που εκδηλώθηκε σήμερα μας καλεί όλους να επιταχύνουμε την διαδικασία για οριστική κυβερνητική λύση στον τόπο, ώστε η πατρίδα μας να έχει το συντομότερο δυνατόν έμπειρο χέρι στο τιμόνι της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι θα ακολουθήσει τις επιταγές του Συντάγματος. Μιλώντας όμως σε οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, ξεκαθάρισε τις προθέσεις του. Μίλησε για επόμενες εκλογές, είπε ότι ο αγώνας αρχίζει από αύριο κιόλας και είπε επίσης ότι η κάλπη αυτή θα επιβεβαιώσει και μαθηματικά αυτό που ήδη έδειξαν ότι θέλουν οι πολίτες. Δηλαδή μία ακόμα αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Die Linkspartei Syriza des einstigen Regierungschefs Alexis Tsipras musste schwere Verluste hinnehmen. Sie blieb mit etwa 20% zwar stärkste Oppositionspartei, büßte aber mehr als 10 Punkte ein. Ο εκλογικός κύκλος ωστόσο δεν έχει ακόμα τελειώσει, δεδομένου ότι κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Συνεπώς δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου. Πρέπει να κάνουμε άμεσα όλες τις αλλαγές που χρειάζονται, ώστε να δώσουμε με τους καλύτερους δυνατούς όρους την επόμενη κρίσιμη και τελική εκλογική μάχη. Το εκλογικό αποτέλεσμα προκάλεσε σοκ στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ είδε τα ποσοστά του να καταραίουν και την πολιτική του πρόταση να απορρίπτεται από την κοινωνία. Εφόσον σε λίγες εβδομάδες οδηγηθούμε σε δεύτερες εκλογές, το ερώτημα είναι τι μπορεί το κόμμα να πει, να προτείνει, ώστε να επαναδιεκδικήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Eine Neuwahl könnte bereits am 25. Juni oder am 2. Juli stattfinden.